Η καρδιά μου χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Έχω αυτή την ανυπομονησία και τις πεταλούδες πριν ανέβω. Έχουμε και καινούριο τραγούδι, το Κατερινάκι. Για πες μας λίγο για το καινούριο τραγούδι. Λοιπόν, το καινούριο τραγούδι, το Κατερινάκι, το έχει γράψει ο φίλος μου ο Σατικάη και ο Βαξαβανέλης. Είναι ένα τραγούδι που ο κόσμος το αγαπάει πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ανυπομονώ να το μοιραστώ με τους φίλους μου εδώ. Πολύ, πολύ. Θέλω να μου πεις τώρα, το χειμώνα είστε κάτω στο Ρωμαίο. Μετά τι ακολουθεί? Μετά θα είμαστε με το Θοδωρή το Φέρι, στο Μπαρμπαρέλα το καινούργιο, το μεγάλο. Τι να πω για αυτή τη συνεργασία, πραγματικά είναι δεύτερος χρόνος που είμαστε με το Θοδωρή, γεμάτος δηλαδή. Το περιμένω πώς και πώς. Εδώ το κοινό στη Θεσσαλονίκη έχει αποδείξει ότι μας αγαπάει πολύ και ότι ξέρει να διασκεδάζει με την ψυχή του. Καινούργια πράγματα ετοιμάζουμε. Ετοιμάζω δύο καινούργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο και ετοιμάζω και ένα ενδιαφέρον project στο YouTube με διάφορες διασκευές. Δηλαδή, εκτός από τα δύο τραγούδια θα έχουμε και στο δικό σου κανάλι κάποια τραγούδια που δεν θα κυκλοφορήσουν, θα είναι μόνο για το YouTube. Θα είναι μόνο για το YouTube. Μόνο για το YouTube, σαν διασκευές. Για ποιο λόγο, επειδή ήδη το πρώτο εγχείρημα με το τραγούδι του Αντώνη Βαρδί πήγε πάρα πολύ καλά? Η αλήθεια είναι ότι το έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος, το μη ρωτάς τους άλλους. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να τα πειράζω τα τραγούδια. Θέλω να δίνω το δικό μου χαρακτήρα, ελπίζοντας πάντα να σέβομαι το αρχικό τραγούδι και την αρχική ιδέα του συνθέτη, να μην κάνω το κεφαλιό μου δηλαδή. Θέλω να μου πεις πόσο μετράει και η εμφάνιση, γιατί πλέον φροντίζεις και πάρα πολύ την εμφάνιση σου εκτός από τη φωνή και τα τραγούδια που επιλέγεις. Πόσο μετράει για μια τραγουδίστρια και η εμφάνιση? Κοίταξε, πιστεύω ότι η εμφάνιση είναι ένα μέρος μιας μεγαλύτερης έννοιας που είναι η αισθητική, ας το πούμε, που έχει ένας άνθρωπος, η άβρα που κουβαλάει ένας άνθρωπος. Εγώ θέλω να έχω μια περιποιημένη και θετική άβρα και να χαίρεται ο κόσμος και με αυτό που ακούει και με αυτό που βλέπει. Κοίταξε, είσαι και εσύ μια πολύ όμορφη κοπέλα. Είσαι και εσύ πολύ σεξ σήμερα, να μου επιτρέψεις το κομπλιμέντο. Θα πάμε στις αμπρότητες τώρα και στις φιλοφρονήσεις. Μια πολύ όμορφη γυναίκα δέχεται και φλερ. Πόσο καλά είσαι στην προσωπική σου ζωή? Κοίταξε, αυτή την περίοδο, άκρα του τάφου σιωπή. Άρεσε μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε πάνω στις σκηνές από λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Κοσμοράδιο.